Πράγματι, είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Είναι ένα στοιχείο που δείχνει το ενδιαφέρον για την περιοχή μας, όχι μόνο ως τουριστικό προορισμό, γιατί πραγματικά ως ένα τουριστικό προϊόν βλέπουμε κατά χιλιάδες επισκέπτες. Αυτό το οποίο θέλουμε και μας λείπει είναι πραγματικά να υπάρχει και ένα επιχειρηματικό ενδιαφέρον, θα λέγαμε επιχειρήσεις δικές μας με επιχειρήσεις του εξωτερικού που μπορούν να συνάψουν συνεργασίες. Και δεν σας κρύβω ότι είναι, νομίζω πλέον, το κλίμα έχει οριμάσει. Θα λέγαμε ίσως η σταθερότητα της περιοχής μας που σιγά σιγά έχει βελτιωθεί. Οι υποδομές που από ό,τι φαίνεται θα βελτιωθούν κι άλλο. Φέρνει, θα λέγαμε, πολύ κοντύτερα τις, κυρίως σε πρώτη φάση, τις γειτονικές περιοχές που ενδιαφέρονται να επενδύσουμε και να επενδύσουμε. Δεν είναι μόνο το ότι ψάχνουμε για κάποιες επιχειρηματικές, θα λέγαμε, συναλλαγές ή ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών. Σκέφτονται και θέλουν την περιοχή μας. Έχουν γίνει επενδύσεις στον τουρισμό. Πιθανόν σε λίγο θα δούμε και επενδύσεις και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Άρα είναι πολύ θετικό αυτό το αυξανόμενο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον των ξένων και εμείς σαν επιμελητήριο αυτό είναι ο στόχος μας, να το ενισχύσουμε περισσότερο, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας και τις ξένες αποστολές να έρθουν στην περιοχή μας, να τη γνωρίσουν, να δουν τα πλεονεκτήματά μας και πραγματικά να επενδύσουν εδώ στην περιοχή μας και σαν επενδυτικά σχέδια και σαν εμπορικές συναλλαγές και ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών. Ναι. Και μια ερώτηση απορία ουσιαστικά σχετικά με το φόρουμ, πρόεδρε. Θα είναι ανοιχτό προς το κοινό, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή κάποιοι νωρίτερα. Πώς ακριβώς έχει η διαδικασία, είναι να ενημερώσουμε τα Το φόρουμ θα είναι ανοιχτό προς τις επιχειρήσεις μας, γιατί αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς ομαδοποιούμε, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον των ξένων αποστολών, των ξένων επιχειρήσεων. Κυρίως είναι σε θέματα του διατροφικού κλάδου, των, θα λέγαμε, των ειδών που έχουν σχέση με τις κατασκευές, από πλαστικά μέχρι δομικά υλικά μέχρι φυσικά πετρώματα. Και από εκεί και πέρα, έτσι κι αλλιώς, εμείς σήμερα στέλνουμε πλέον στο σύνολο των επιχειρήσεών μας, όχι μόνο δηλαδή σε αυτές τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην έκθεση, να δηλώσουν την συμμετοχή τους, μπορούν να έρθουν στο φόρουμ, να είναι και στις B2B συναντήσεις και όχι μόνο βέβαια της Καβάλας, το επαναλαμβάνω, αλλά και γειτονικών περιοχών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σε συνεργασία με τα αντίστοιχα επιμελητήρια. Άρα είναι ανοιχτό το φόρουμ, θα υπάρχει βέβαια η κλειστή συζήτηση, η παρουσίαση των θεμάτων και μετά η ανοιχτή συζήτηση προς τις επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που μπορούν, π.χ. για παράδειγμα ένας Έλληνας επιχειρηματίας να ρωτήσει έναν φορέα π.χ. της Τουρκίας για τους δασμούς, για τα, θα λέγαμε, για το φορολογικό σύστημα των χωρών κρατών που συμμετέχουν, όπως και αντίστοιχα οι επιχειρήσεις, οι ξένες, να ζητήσουν και εμάς, να ρωτήσουν και εμάς κάποια στοιχεία.